Τώρα, συνδεόμαστε για την τρίτη μας συζήτηση με τον βουλευτή του Μέρα 25, τον κύριο Γιώργο Λογιάδη. Καλησπέρα, κύριε Λογιάδη. Καλησπέρα, κύριε Μελιγκόνη. Καλησπέρα στους ακροατές μας, στους θεατές μας. Καταρχάς, θα ήθελα το πολιτικό σας σχόλιο για τη διαγραφή Μπογδάνου. Κοιτάξτε, ο κύριος Μπογδάνος είχε κάνει δηλώσεις στη Βουλή, οι οποίες ήταν αεπίτρεπτες και πρόσφατα και στο παρελθόν. Πιστεύω ότι πολύ καλά έγινε αυτό, αλλά δεν θα επισέλθουμε στα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας. Πιστεύω, φοβάμαι ότι υπάρχουν δυστυχώς πολλοί Μπογδάνοι μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Είστε σαφείς. Τώρα, πώς τοποθετείτε το Μέρα 25 και για την ακρίβεια ποιες είναι οι ενστάσεις σας, γιατί ξέρουμε πώς τοποθετήσετε, ποιες είναι οι ενστάσεις σας στην Ελληνογαλλική Συμφωνία, υπό το φως ειδικά αυτού που είπε σήμερα ο κ. Δένδια στη Βουλή, ότι δηλαδή η Ελλάδα είναι αντιμέτωπη με μια εθνική απειλή. Βαριά κουβέντα είναι αυτή. Ναι, είναι βαριά κουβέντα όντως. Ο κύριος Δένδιας μας είχε ενημερώσει τον προηγούμενο χειμώνα όλες τις πολιτικές παρατάξεις κατηδίαν στο Υπουργείο Εξωτερικών. Είχα πάει εκ μέρους του Μέρα 25 εκεί. Τον ενημερώσαμε για τις θέσεις της δικιάς μας. Ασφαλώς, σε ακραίες περιπτώσεις είμαστε όλοι ενωμένοι. Έτσι. Όσον αφορά τώρα το Μέρα 25 για την ελληνική, για τα θέματα αυτά των φρεγατών και των αεροπλάνων και των διεξοπλισμών γενικά. Από την αρχή και πάντοτε το Μέρα 25 από την ίδρυσή του πρεσβεύει και λέει ότι πρέπει η Ελλάδα να συγκαλέσει μία διεθνή διάσκεψη των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, τουλάχιστον της Ανατολικής Μεσογείου, εδώ στην Ελλάδα ή κάπου αλλού, και να βρεθούν όλες οι χώρες, αυτές οι οποίες πρώτα απ' όλα θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι για να οριοθετήσουν ΑΟΣ, ανεξάρτητες οικονομικές ζώνες. Χωρίς οριοθέτηση ΑΟΣ δεν μπορούμε να λέμε τίποτε. Της Τουρκίας συμπεριλαμβανομένης εννοείται, φαντάζομαι. Βεβαίως, Τουρκίας συμπεριλαμβανομένης. Εκεί βέβαια υπάρχει ένα πρόβλημα, ότι η Τουρκία θα ζητήσει να κάτσει στο ίδιο τραπέζι ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, ο κύριος Τατάρ. Σας το λέω γιατί αυτό μοιάζει πολύ και με την πρόταση του ίδιου του Ερντογάν στο Σαρλ Μισελ, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Μα κοιτάξτε και τώρα με τις φρεγάτες, αυτό λέει ο Ερντογάν, η Τουρκία, ότι ξέρεις τι μας στριμώχνει, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα με τη Γαλλία, δεν ξέρω τι. Κανονικά, αυτές όλες οι φρεγάτες και όλα αυτά τα εξοπλιστικά, να πούμε και κάτι άλλο, δεν πρέπει να είναι θέμα ΝΑΤΟ. Είμαστε στο ΝΑΤΟ ή είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση. Να εγγυηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τα σύνορα, τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και το ΝΑΤΟ. Δηλαδή, γιατί η Ελλάδα θα πρέπει μόνη της να σηκώνει όλο αυτό το δυσβάσταχτο βάρος? Είμαστε πτωχευμένοι, είμαστε βαθιά υπερχρεωμένοι. Έχουμε ένα 165 δις και ένα δημόσιο χρέος της τάξης 350 δις. Ναι. Και εκεί πάμε και πάμε και να φορτώσουμε φρεγάτες και αεροπλάνα και καράβια. Δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Δεν έχει νόημα. Και ξέρετε, εμείς θα πάρουμε φρεγάτες τώρα και οι Τούρκοι θα πούνε να μας τριμώχνουν, να πάρουμε κι εμείς πιο πολλές φρεγάτες. Αυτό δεν έχει τέλος. Άρα λοιπόν να καθίσουμε όλοι σε ένα τραπέζι, αυτό από την αρχή λέμε λοιπόν ως Μέρα 25, αυτό πρεσβεύομαι και όποιος δεν έρθει γι' αυτό θα εκτεθεί. Αλλά ας κάνουμε αυτή την πρόταση ως Ελλάδα. Αυτό είπα και στον κύριο Δένδια τότε, του είπα τις θέσεις μας και βεβαίως ασφαλώς σε ακραίες περιπτώσεις όπως σας είπα και προηγουμένως, είμαστε οπωσδήποτε, στηρίζουμε πάντα τις ελληνικές θέσεις. Δεν το συζητάμε αυτό, είναι αδιαπραγμάτευτη η Ελλάδα. Μάλιστα. Κύριε Λογιάδη, αλλά η δημόσια περιουσία, ξέρετε, οι τρεις κυβερνήσεις, οι προηγούμενες που υπέγραψαν τα μνημόνια, έχουν χωρίσει όλη τη δημόσια περιουσία στους θεσμούς. Για ποια δημόσια περιουσία λοιπόν μιλάμε? Για ποια σύνορα μιλάμε? Πού είναι αυτά τα πράγματα? Πάντως, επειδή αυτό ακούγεται γενικά και από την εποχή του υπερταμείου κτλ., βλέπουμε ότι αν μια κυβέρνηση δεν αποφασίσει να πουλήσει κάτι, το λέω με αφορμή και την συζήτηση για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, δεν πουλιέται από μόνο του. Δημόσια ήταν η ΔΕΗ μέχρι τώρα Κόσκο, που θα γίνει. Μα είναι ανεπίτρεπτο να έχεις ένα δημόσιο, ένα μονοπόλιο στην Ελλάδα, όπως ήταν η ΔΕΗ παραδείγματος χάρη, ή η Ολυμπιακή, ή το λιμάνι του Πειραιά πρόσφατα που και αυτό ξεπουλιέται συνέχεια στους μεσοδοθεσμών, στην Κόσκο, στους Κινέζους, και να τα ξεπουλάς όλα αυτά τα πράγματα. Είναι κακή διαχείριση, είναι φαυλοκρατία, είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μας βγάζει πουθενά δυστυχώς. Και συνέχεια ξεπουλάμε και όλο αυξάνεται παράλληλα το δημόσιο χρέος μας. Δηλαδή αυτό το πράγμα πρέπει κάποια ώρα να πούμε βέτο. Όχι, δεν πάει άλλο, ρίξει. Δεν γίνεται. Αυτό είναι άσχημη. Ξέρετε,
Γιορτάζουμε 200 χρόνια φέτος από την Ελληνική Επανάσταση του 1921. Τότε, ναι, τότε λοιπόν η Ελλάδα, ανύπαρκτο κράτος τότε, με μια ανύπαρκτη γωνιά στην Βαλκανική, σήκωσε ανάστημα στην τότε Τρόικα, στην τότε Ιερή Συμμαχία και λέει δεν πάει άλλο. Και έτσι κατέρευσε η Ιερά Συμμαχία. Απάνω σε αυτό το, βέβαια, το θέμα έκανε και ο Κίσιγκερ αργότερα τη διακτορική διατριβή. Λοιπόν, είναι σήμερα πάλι μια αντίστοιχη κατάσταση να πούμε όχι σε αυτά τα πράγματα. Να σηκώσουμε το ανάστημά μας και να αλλάξουμε πραγματικά αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία πάει να καταρρεύσει. Γι' αυτό και το 25 στο μέρα 25. Άρα λοιπόν, ρήξη, βέτο. Βέτο είναι θεσμευμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πει σε ένα βέτο. Κύριε Λογιάδη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Εγώ σε ευχαριστώ για την κλίση σας από τη σεισμόπληκτη Κρήτη. Να είστε καλά. Περνάτε δύσκολα, το ξέρω. Θα επιφυλάσσουμε, επειδή έχουν ακουστεί πάρα πολλά, να κάνουμε ξανά και μία σούμα για το πόσο αβοήθητοι και μόνοι είναι οι συμπατριώτες σας στο Αρκαλοχώρι. Και όχι μόνο αυτό, ξέρετε, συγγνώμη για ένα λεπτό ακόμη. Μία φράση. Οι σεισμολόγοι πάντοτε είναι ευτυχισμένοι αν έχουν 2-3 δευτερόλεπτα πριν το σεισμό προειδοποίηση. Εδώ είχαμε 3 μήνες μικρός σεισμός, κύριε Μελιγόνη μου, πριν το μεγάλο αυτό σεισμό. 3 μήνες χωρίς καμία προετοιμασία. Και ευτυχώς που έγινε, ώρα 9 και 17. Ευτυχώς που είναι καλός ο καιρός, ακόμη καλοκαίρι, και είχαμε και τις ώρες προειδοποίησης. Εάν ήταν άλλες καταστάσεις, είχαμε θρυνήσει πολύ περισσότερους νεκρούς. Καμία προετοιμασία, τίποτε. Μετά αυτό σχεδιάζομαι και τρέχομαι. Κύριε Λογιάδη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Κυρίες και κύριοι.